Καλησπέρα κύριε. Καλώς τον. Λοιπόν, για το παιχνίδι σήμερα... Τι βλέπεις? Θέλω να σας ρωτήσω εσείς πώς το βλέπετε. Πολλά γκολ, ωραίο θέαμα. Πολλά και από τη μια... Βλέπω εγώ πολλά γκολ, 2-2 και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, λοιπόν, εγώ τώρα είμαι εδώ με έναν οπαδό του Άγιαξ. Έχω κάνει συζήτηση, ταξιδής είμαι. Τον έκλεψες? Σίγουρα, αυτό θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Αλλά εκτός αυτού... Ναι. Εκτός αυτού, να ξέρετε ότι φοβούνται πάρα πολύ ότι έχουν μάθει για τον ΠΑΟΚ, είναι αίτητος και τέτοια. Καλά, δεν είναι παίζει με την εκάτωρα. Και πιστεύουν οι ίδιοι για την ομάδα τους ότι δεν είναι κοντρολαρισμένοι ακόμα. Δεν έχει δέσει, λέει, ακόμα. Έχει πολλούς νέους παίκτες. Ενώ εσείς είστε κοντρολαρισμένοι, είστε δηλαδή πιο αισιόδοξοι. Εμείς, κοίταξε, ραπ, είμαστε από πέρσι, είμαστε η ίδια ομάδα με μία-δυο προσθήκες. Δεν έχουμε και πολλές διαφορές. Τι σκορ βλέπεις? Σκορ. Άκου τώρα προσεκτικά πόσα είναι το σκορ και άμα δεν ζυγογράφεις έτο. Λέγε. Το σκορ είναι από 2-0 και πάνω. Τελείωσε. Μέχρι 7-0. Μέχρι 3-1. 4-2. Λοιπόν. Δεν σου λέω πόσο. Πέτα τη διπλή. Είναι από 2-0 και πάνω το σκορ. Πέτα τη διπλή τα ρήφα τώρα, πάρεις κι άλλο Ολλανδό και άσε τώρα τι. Το περιμένω τώρα, είμαι απέξω από το ξενοδοχείο, τον περιμένω, έχουν στον Λευκό Πύργο συνάντηση για να πάνε στο γήπεδο. Διπλή τα ρήφα, φαντάζομαι. Πόση τα ρήφα τώρα θα πέσει στον Ολλανδό? Διπλή. Τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί ακούνε και... Δεν θα το πούμε πουθενά εμείς, εντάξει, μεταξύ μας θα το πούμε μετά, άμα θέλετε να περάσω στο πούπο. Καλό δρόμο ρε, για χαρά. Όχι, για το χαρίσει το Ρολανδό. Εσύ για το χάριζες? Τι λαός είμαστε, τι φιλόξενοι άνθρωποι είμαστε. Εσύ για το χάριζες? Το γύρο της Αριστοτέλους θα το κάνεις 3 φορές και μετά τον πας στην Τούμπα. Μη σε κορόιδο. Πάντα εκεί... Καφτατζόγλιο, πες, αυτό είναι το Καφτατζόγλιο, πάντα το Χαριλάο, πες το καλό και δίνει, ναι. Τούμπα, πες. Βγήκανε 25 άρι να πούμε υγεία. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί, 30 ευρώ χασίς τη μέρα πίνουν. Πάμε στη φίλο, ναι. Δεν σου λυπάσαι. Έλα φίλε, ναι. Έλα,